γιατί με πιάνει συγκίνηση, γιατί είναι μια ζωή του πατέρα μου. Αυτό μου αρέσει πολύ. Βασικά μου αρέσουν όλα. Αλλά κοίταξε, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αξινομήσω στο Στέλιο. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια. Άλλωστε, είναι μια χρυσή εποχή του Στέλιου Καζαντζίδη που γράφτηκε με χρυσά γράμματα για την Ελλάδα. Ο Στέλιος, Κώστα μου, να σου πω κάτι, το έχω πει και άλλες φορές. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο γιατί παράλληλα και την άλλη δουλειά που έκανα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσω στο Πόρτο Μιράντα στη ζούγκλα μέσα στη Βενεζουέλα και θα είναι κάτι μαύροι οι οποίοι ήταν μπράβοι. Πήγαμε, δεν είχαμε χρόνο να πάμε πουθενά και πέσαμε την κουβέντα. Μόλις, ας πούμε, είπανε, είσαστε Έλληνες, με χτυπάει στην πλάτη ο μαύρος ένα δύο μέτρα. Λέω ναι. Γιες μου λέει, Στέλιος Καζαντζίδης σηκώνεται και μου λέει number one. Και γίναμε φίλοι εκεί, του φοβού μα. Δηλαδή ο Καζαντζίδης έχει απήξει μέχρι στη ζούγκλα στο Πόρτο Μιράντα. Μου έκανε εντύπωση. Στο Ισραήλ που έχω δουλέψει, με την Γλυκερία, το Μαργαλίτο, τον Τοπάλι. Εκεί εθνικό τραγούδι το άνοιξε, μάλλον άνοιξε. Στη Βουλγαρία. Δηλαδή είναι εθνικό τραγούδι τη Βουλγαρία, τον Μπαρμπαγιάννη γέρασε. Τι έχει περάσει ο Στέλιος στη χώρα μας, ξέρουν αυτοί που μας κυβερνάνε ή άλλοι ή οποιοδήποτε. Τι έχει προσφέρει ο Στέλιος. Πέρα από το ήθος του, από την προσωπικότητά του, από την αγάπη που έχει για τον κόσμο, εγώ βασικά που ξέρω, όπως ξέρει και ο πρόεδρος και μερικοί φίλοι μας εδώ, ο Στέλιος έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήθελε άνθρωπο να υποφέρει. Και ξέρω πολλά πράγματα, μην τα λέμε αναλυτικά. Ήταν ένα μωρό παιδί ο Στέλιος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνει και ένας που δεν το γνώρισε ή δεν ξέρει τα ντοκουμέντα, ότι ένας που μπορεί να έχει τη μισή Ευρώπη δική του, ήταν ένας απλός άνθρωπος. Τα λέει όλα. Και αυτό το τραγούδι που γράψε ο Παπαδόπουλος, το «Άμα ήμουν άλλος», τα λέει όλα. Και είναι και αυτό αγαπημένο μου, γιατί και ο Βασίλης είναι φίλος μου ο στιχουργός, μια που ρώτησες. Κύριε Ροδακίδη, εμείς θα πάμε να σας απολαύσουμε σε επιτυχίες του Στέλιου Καζαντζίδη.
Άντρες μαλλοκίνες.